Πρώτα σχολείο για τα Ρωμιόπουλα της πόλης να σφίζει από ζωντάνια. Ύστερα που τα παιδιά λιγόστεψαν, άδειο για καιρό, αφημένο στη φθορά του χρόνου. Και τώρα με περισσή φροντίδα ανακαινισμένο, κέντρο παιδείας και πολιτισμού, χώρο συνύπαρξης του διαφορετικού, αλλά και διαρκής υπενθύμηση μιας ακμαίας ρωμιοσύνης που δίνει το παρόν μέσα από εναλλασσόμενα σχήματα σε αγαστή συνεργασία με την άλλη όχθη του Βοσπόρου. Το πολιτιστικό κέντρο του Γαλατά, η παλιά Ρωμαϊκή σχολή, επιβάλλει και πάλι την παρουσία του ως μέρος ενός ευρύτερου χώρου τέχνης και πολιτισμού της πόλης. Μια νέα εποχή ξεκινά που εγγενιάστηκε με τον ωραιότερο τρόπο, με μια μοναδική, ιδιαίτερη έκθεση με τίτλο «Αζίζ Ισταμπούλ, λατρεμένη Κωνσταντινούπολη». Ένα ταξίδι στο παρελθόν μιας λατρεμένης Κωνσταντινούπολης ζωντανεύει στις υποδειγματικά ανακαινισμένες αίθουσες της Ρωμαϊκής σχολής Γαλατά πλάι στο Βόσπορο. Οι αίθουσες, όπου κάποτε μάθαιναν γράμματα τα Ελληνόπουλα της πόλης, είναι τώρα στολισμένες με σπάνιας ομορφιάς αντικείμενα ορθόδοξης χριστιανικής τέχνης, πλαισιωμένα με μοναδικά πανοράματα και εξαίσιους πίνακες της Κωνσταντινούπολης του 18ου αιώνα. Όλα ξεκίνησαν από την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου να ανακαινήσουν την αφημένη στη φθορά του χρόνου Ρωμαϊκή Σχολή Γαλατά. Μέσα στους σκοπούς του Ιδρύματος είναι και η υποστήριξη οικονομική και ηθική της Ορθόδοξης Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, όπου πρωταρχικό βέβαια ρόλο παίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Είναι για μας σημείο αναφοράς, νομίζω για όλους τους Έλληνες και πολλούς έτσι ομόδοξους λαούς. Είναι συνέχεια του Βυζαντίου και σημαντική η προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη του κυρίου Βαρθολομαίου, τον οποίο σεβόμαστε και αγαπάμε πολύ τόσο η Μαρίνα όσο και εγώ. Ήταν λοιπόν πρόταση του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου η ανακαίνιση της Ρωμαϊκής σχολής Γαλατά, ώστε να γίνει ένα πνευματικό κέντρο για το Πατριαρχείο και την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης. Και ένα μικρό μουσείο που θα θύμιζε και το σχολείο. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο, πολύ ωραίας αρχιτεκτονικής, στο κέντρο της πόλης και πολύ κοντά στο καλλιτεχνικό, αν θέλετε, κέντρο της Κωνσταντινούπολης, την Biennale. Είναι δύο δρόμους πάνω από την παραλία. Και μάλιστα ανήκει σε βακούφι, όταν λέμε βακούφι, είναι αυτά οι οργανισμοί, οι μη κερδοσκοπικοί της ομογένειας. Και η κυρία Κομοροσάνο, η πρόεδρος του Βακουφιού, μια πολύ δραστήρια γυναίκα, ούτως ή αλλιώς νίκιαζε το κτίριο για διοργανώσεις της Biennale, για εκθέσεις. Κατόπιν της, αν θέλετε, της προτροπής του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κυρίου Κορίου Βαρθολομαίου, αναστηλώσαμε το κτίριο αυτό, χρησιμοποιώντας έναν πολύ σπουδαίο αρχιτέκτονα, τον κύριο Μουράτ Ταμπαγλίογλου, και αναθέσαμε την ανακαίνιση στην κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου Κότς, ώστε να έχουμε την εγγύηση και της ποιότητος και για να συσφίξουμε και τη σχέση με αυτό το σπουδαίο οργανισμό. Δύο χρόνια κράτησαν οι εργασίες ανακαίνησης και την άνοιξη του 2023 το παλιό Ρωμαϊκό σχολείο έδωσε τη θέση του στο πανέμορφο, επιβλητικό, πολιτιστικό κέντρο Γαλατά. Σε μια ιδιαίτερου συμβολισμού εκδήλωση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μαζί με το ζεύγος Μαρτίνου και το Ράχμι Μπέι Κότς, θα κόψει την κορδέλα των εγγενείων. Και αμέσως μετά, όλοι μαζί θα περιηγηθούν στις αίθουσες που φιλοξενούν μια ξεχωριστή έκθεση, την αρχική ιδέα της οποίας είχε η πρόεδρος του Ιδρύματος Μαρτίνου, η κυρία Μαρίνα Μαρτίνου. Κυρία Μαρτίνου, είστε πρόεδρος ενός ιδρύματος
που δεν φύδεται πόρων προκειμένου να παράξει κοινοφελές έργο σε πάρα πολλούς τομείς και σε νοσοκομεία και αναστηλώνοντας εκκλησίες, αλλά και γενικότερα σε ένα πλέγμα που αφορά τον ελληνικό πολιτισμό. Και ένα από τα τελευταία δείγματα δουλειάς, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι αυτή η εξαιρετική ανακαίνιση της Ρωμαϊκής Σχολής του Γαλατά, την οποία χρηματοδοτήσατε, και απότοκο της οποίας είναι μια συγκλονιστική έκθεση, πάρα πολύ ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα, η αρχική ιδέα της οποίας, εξ όσων γνωρίζω, είναι δική σας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας μιλήσετε για αυτή την έκθεση. Ναι. Πράγματι, η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική και για εμάς τους Έλληνες, αλλά και για τους φίλους μας, τους Τούρκους. Η ιδέα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της επισκευής και ανακαίνησης του κτηρίου της Σχολής Γαλατά. Η κατασκευαστική εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ανακαίνησης ανήκει στον κύριο Κότς, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συλλέκτες της Τουρκίας και έχει και το Ίδρυμα Κότς, το οποίο είναι πολιτιστικό ίδρυμα που ασχολείται πέραν της τέχνης και με την εκπαίδευση, έχει πανεπιστήμια, έχει στηρίξει και νοσοκομεία και γενικά πολλούς κοινωνικούς σκοπούς στη χώρα του. Και έτσι μας ήρθε η ιδέα να... Γιατί όχι, όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο που ήταν μία κοινή εργασία, ας το πούμε, διότι εκείνοι βάλανε την τεχνική τους εταιρεία και εμείς βάλαμε τα χρήματα, γιατί όχι να μην το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, να συνεργαστούμε σε ένα θέμα που έχει σχέση με τον πολιτισμό. Και επειδή πιστεύω ότι ο πιο καλός τρόπος και εύκολος να έρθουν οι άνθρωποι κοντά είναι μέσω της τέχνης και του πολιτισμού. Και αυτό αποδείχθηκε από αυτή την έκθεση, διότι είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία με όλους τους φορείς από την πλευρά του Ιδρύματος Κότς, του τουρκικού Ιδρύματος Κότς και τη δικιά μας πλευρά, τους συνεργάτες μας. Και όχι μόνο αυτό, την έκθεση αυτή την απολαύσανε πάρα πολλοί κόσμος, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι οι Τούρκοι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης. Και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Πιστεύουμε να μην είναι η μοναδική εκδήλωση που κάνουμε από κοινού με τους φίλους μας τους Τούρκους και να συνεχίσουμε και στο μέλλον να κάνουμε έτσι τέτοιες επιτυχημένες συνέργειες. Υπάρχει και ένα άλλο, πιο επίσης πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την έκθεση που αφορά τα εκθέματα, δηλαδή ποιος συμμετέχει με τι. Μιλήστε μας και λίγο γι' αυτό, σας παρακαλώ. Ναι, εμείς έχουμε πολλούς πίνακες με θέμα την Κωνσταντινούπολη, είτε είναι λάδια, είτε είναι γραβούρες. Και από την πλευρά του το Ίδρυμα Κότς είχε πολλά εκκλησιαστικά αντικείμενα, ασημένια, τα οποία κατασκευαστήκανε στην πόλη, θρησκευτικού ενδιαφέροντος για εμάς τους Έλληνες. Και έτσι ήταν μία πολύ ευτυχής συγκυρία, δηλαδή, να έχουμε θρησκευτικά αντικείμενα Ορθόδοξης Εκκλησίας, δικιά μας πίνακες ζωγραφικής που αναφέρονται στην πόλη και νομίζω ήταν μία έτσι πολύ ωραία ένωση. Το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης είναι ένας εξαιρετικός κατάλογος, ο οποίος θα μείνει και αυτό στην ιστορία, σαν σύμπραξη των δύο λαών και τι μπορούν να κάνουν όταν συνεργάζονται οι λαοί. Την υλοποίηση της ιδέας ανέλαβε με περισσή φροντίδα η ιστορικός τέχνης Φανή Μαρία Τσιγκάκου, εκ μέρους του Ελληνικού Ιδρύματος, σε αγαστή συνεργασία με την επιμελήτρια Χούλια Μπίλγκη, διευθύντρια του Μουσείου Σαντμπέρκ Χανίμ. Και το αποτέλεσμα υπήρξε θαυμάσιο. Η έκθεση με τον τίτλο «Αζίζ Ισταμπούλ», που θα πει, το μεταφράσαμε δηλαδή, «Λατρεμένη Κωνσταντινούπολη», εγκαινιάστηκε στις 23 Μαΐου αυτής της χρονιάς στην Ελληνική Σχολή Γαλατά, στην Κωνσταντινούπολη.
Να σας πω δύο λόγια για τη σχολή, η οποία είναι το εμβληματικό σχολείο των Ρωμιών. Άρχισε να λειτουργεί το 1910 σε ένα θαυμάσιο μέγαρο στην περιοχή του Γαλατά. Αλλά μετά, δυστυχώς, ακολουθώντας τις τύχες της ελληνικής κοινότητας, έπαψε να λειτουργεί και παραδόθηκε πάλι στους Έλληνες το 2015. Και η κοινότητα το χρησιμοποιούσε για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αλλά το κτίριο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, εσωτερικά και εξωτερικά. Και έτσι, ευτυχώς, το 2019 παρενέβη ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, ο οποίος ανέλαβε την ολοκληρωτική, τη χρηματοδότηση για την ολοκληρωτική αποκατάσταση του κτηρίου. Η κατασκευαστική εταιρεία που ανέλαβε το έργο του σχολείου είναι η εταιρεία Arkinsat, η οποία ανήκει στο Ίδρυμα Koç. Το όνομα Koç δεν χρειάζεται συστάση στην Τουρκία, δεδομένου ότι η οικογένεια Koç παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνική, την πολιτιστική και πολιτιστική ζωή της Τουρκίας. Έτσι έγινε η επαφή του ζεύγους Μαρτίνου με τον πατριάρχη της οικογένειας, τον κύριο Ράχμι Koç, και καθώς και οι δύο είναι μεγάλοι συλλέκτες, αποφασίστηκε να γίνει από κοινού μία έκθεση η οποία να συνοδεύσει τα εγγένεια του κτηρίου. Προτού σας πω για το θέμα της έκθεσης, επιτρέψτε μου να πω για τη σημασία της, το αντιλαμβάνεστε άλλοτε, ότι η έκθεση δεν είναι μία απλή συμμετοχή ενός ελληνικού μουσείου σε μία έκθεση που διοργανώνεται στην πόλη, αλλά είναι μία εξ αρχής συνδιοργάνωση μεταξύ δύο ιδρυμάτων, ενός ελληνικού και ενός τουρκικού, εξαιρετικά γνωστών. Άρα, πρόκειται για μία χειρονομία πολιτική και πολιτιστική. Η οικογένεια Koç διαθέτει έναν αριθμό μουσείων, όχι ένα μουσείο μόνο. Οπότε πήγα να δω με ποιο μουσείο θα μπορούσα να συνεργαστώ. Και ευτυχώς η συνεργασία μας έγινε με το μουσείο Sandberg Hanım. Sandberg Hanım είναι το όνομα της θείας του Ράχμι Koç. Είναι ένα θαυμάσιο μουσείο, θα έλεγα, διακοσμητικών τεχνών. Έχει καταπληκτικές συλλογές από ισνίκ, ενδυμασίες και γενικά οθωμανική τέχνη. Φανταζόμουν λοιπόν ότι η επιλογή θα γίνει ανάμεσα από τα έργα οθωμανικής τέχνης. Να σας πω αμέσως ότι η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Χούλια Μπίλτζη, η οποία είναι εξαιρετική επιστήμον, είναι ειδικευμένη στα ισνίκ και εξαιρετικό άτομο, η συνεργασία μας υπήρξε υποδειγματική. Λοιπόν, εμείς από την πλευρά μας του Ιδρύματος είχαμε μία σειρά από τοπία και απόψεις της Κωνσταντινούπολης. Οπότε περίμενα εκείνη να μου διαλέξει μία σειρά από αντικείμενα της ίδιας εποχής, δηλαδή τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα, ενδυμασίες ή κάτι τέτοιο. Οπότε η έκπληξή μου ήταν τεράστια όταν μου πρότεινε μία σειρά από εκκλησιαστικά αντικείμενα από τις εκκλησίες της πόλης. Πρόκειται για μία συλλογή, πάλι της θείας του Koç, και είναι αριστουργήματα από εκκλησίες ορθόδοξες και χρονολογούνται στα τέλη του 18ου, αρχές 19ου αιώνα. Οι δύο αυτές κατηγορίες, μολονότι μας φαίνονται διαφορετικές, συνδέονται με αθέατους δεσμούς, θα έλεγα, διότι τα μεν έργα των ξένων ζωγράφων δείχνουν ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν πόλος έλξης για τους Ευρωπαίους ζωγράφους. Από την άλλη, αυτά τα εξαιρετικά, τα λαμπρά καλλιτεχνήματα δείχνουν ότι η ίδια η πόλη ήταν ένα κέντρο παραγωγής εξαιρετικών καλλιτεχνημάτων. Και έτσι συνδυάζονται αυτά τα δύο. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα όσον αφορά στην τεχνοτροπία τους, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε ότι και τα έργα τέχνης και τα καλλιτεχνήματα
χρονολογούνται τα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα. Αν ο επισκέπτης της έκθεσης, όταν παρατηρήσει τα καλλιτεχνήματα, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν μοτίβα από ευρωπαϊκή τεχνοτροπία, από ευρωπαϊκά ρεύματα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία μπαρόκ, ροκοκό, νεοκλασικά κτλ. Αυτό είναι ένα στυλ που λέμε ένα εκλεκτικό στυλ, το οποίο αναπτύσσεται αυτή την εποχή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και είναι το ίδιο στυλ που παρατηρείται και στην κοσμική Οθωμανική τέχνη και δείχνει, μάλλον αντανακλά, την εξωστρέφεια που παρατηρείται αυτή την εποχή στην εξωτερική πολιτική κάποιων σουλτάνων. Τα εκθέματα από το Μουσείο Σάντμπερκ Χανίμ είναι εκκλησιαστικά σκεύη, κατασκευασμένα κατά τα τέλη του 18ου με τις αρχές του 19ου αιώνα από τεχνίτες της Κωνσταντινούπολης. Είναι λειτουργικά σκεύη, κυρίως αργυρά και κάποια ξύλινα. Όλα είναι κατασκευασμένα στην πόλη από τεχνίτες διαφορετικών δογμάτων ως αφιερώματα χριστιανικών κοινοτήτων της Οθωμανικής επικράτειας. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα τάμα που δείχνει μία βαρκούλα και γράφει επάνω στα ελληνικά «Αφιέρωμα των ψαράδων». Γενικά πρόκειται για λαμπρά καλλιτεχνήματα. Η έκθεση αγκαλιάστηκε με θέρμη από τους Τούρκους επισκέptες που είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν μέσα από τα έργα της συλλογής Μαρτίνου στην Κωνσταντινούπολη του χθες. Η έκθεση δίνει στον επισκέπτη την ευκαιρία να κάνει ένα μαγικό ταξίδι στην πόλη του παρελθόντος, στην Κωνσταντινούπολη, που μάγευε με το μεγαλείο της αρχιτεκτονικής, με την μνημειώδη τοποθεσία της και την εκπληκτική της εμφάνιση. Συγγνώμη που υπερβάλλω, αλλά θεωρώ ότι είναι η πόλη των πόλεων, η ωραιότερη πόλη στον κόσμο για μένα. Και δείχνει ακριβώς αυτή την πόλη που μάγευε τους ξένους και που εξακολουθεί να μαγεύει και τους σημερινούς επισκέπτες. Ο αριθμός των ξένων καλλιτεχνών που επισκέφθηκαν την Κωνσταντινούπολη αυτή την εποχή είναι εντυπωσιακός. Το πλήθος των έργων που φιλοτέχνησαν συγκροτεί ένα μοναδικό αρχείο οπτικών μαρτυριών όπου αποτυπώνεται ένα πανόραμα της Κωνσταντινούπολης του παρελθόντος. Τα 4 πανοράματα, 2 χαρακτικά και 2 ολιογραφίες, αναδεικνύουν το εκθαμβωτικό ψηφιδωτό που παρουσίαζε η Κωνσταντινούπολη εκείνη την εποχή με την ανεξάντλητη αρχιτεκτονική ποικιλία και τη μοναδική φυσική της τοποθεσία. Εκτός από τις πανοραμικές απόψεις, έχουμε κάτι έργα που αναπαριστάνουν στιγμές της Κωνσταντινούπολης, θα έλεγα. Δηλαδή, κάποια αναπαριστάνουν κτίρια που είναι σημαντικά διότι έχουν αλλοιωθεί ή εξαφανιστεί τελείως. Για παράδειγμα, η άποψη που δείχνει τους στρατώνες Ελιμιέ, στρατώνες ήταν, αλλά κατά την εποχή του Κρημαϊκού πολέμου είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο όπου δούλεψε η διάσημη νοσηλεύτρια Florence Nightingale. Δηλαδή, αποτυπώνουν την ιστορία της πόλης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, βλέπετε την πλατεία Σουλτάν Αχμέτ με την αξεπέραστη Αγία Σοφία και την κρίνη του Σουλτάνου Αχμέτ του Τρίτου, που δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που δείχνει η σημερινή πλατεία Σουλτάν Αχμέτ. Για τους ερευνητές της Κωνσταντινούπολης,
αυτά τα έργα είναι ένα αρχείο, ανεξάντλητο αρχείο πληροφοριών. Εκκλησιαστικά κοιμήλια της Ορθοδοξίας, σε αντιπαραβολή με έργα Ευρωπαίων ζωγράφων με θέμα την πόλη, στολίζουν τις αίθουσες ενός Ρωμαϊκού Μεγάρου. Πρωτοβουλία και δαπάνη του Ιδρύματος Μαρτίνου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κότς. Και όπως φαίνεται, έπεται συνέχεια. Σαν Ίδρυμα επενδύουμε αρκετά χρήματα, δεν είμαστε από τα μεγάλα Ιδρύματα της χώρας μας, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μας και στην Κωνσταντινούπολη, διότι θέλουμε να ενισχύσουμε το θεσμό, γιατί είναι σημαντικό να είναι ζωντανός και βέβαια δεν είναι μόνο θεσμός, πρέπει να έχει και τα ανάλογα κτίρια και τις ανάλογες υποδομές. Είχαμε μεγάλα κέντρα του ελληνισμού σε πολλές. Το πιο σπουδαίο κέντρο του ελληνισμού είναι η Κωνσταντινούπολη, αλλά είναι και το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια. Όταν οι Έλληνες, τα εγγόνια μας ή οι άλλες γενναίες πηγαίνουν να επισκεφθούν αυτά τα μέρη που δεν είναι μακριά από την Ελλάδα και δεν βρίσκουν ούτε μνημεία ούτε κάτι να δούνε, ξέρω εγώ, νομίζω ότι. Οι ναοί δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη είναι και μικρά μουσεία. Δεν θα έχουν το εκκλησίασμα. Συνήθως πάνε γκρουπ από την Ελλάδα προσκυνητές και εκκλησιάζονται, διότι το Πατριαρχείο έχει ικανό αριθμό κληρικών ιερέων και συνήθως το εκκλησίασμα είναι γκρουπ από την Ελλάδα. Αλλά πάλι είναι πολύ όμορφοι ναοί, ξέρετε, νεοκλασικοί. Τότε είχαν η Ομογένεια που ανθούσε, είχε εξόψει αρκετά χρήματα και σε αγιογραφήσεις, σε τέμπλα, σε ωραία μαρμάρινα δάπεδα και είναι μικρά μουσεία. Οπότε τουλάχιστον σαν μνημεία πρέπει να διατηρηθούν. Και μάλιστα τώρα έχουμε αναθέσει στον ίδιο κατασκευαστικό όμιλο Κότς την ανακαίνιση της ιστορικής σχολής της Χάλκης, που είναι η μεγάλη, αν θέλετε, αγάπη και όνειρο του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου, και ξεκινήσει το έργο και ελπίζουμε να επιτευχθεί και η πολυπόθητη άδεια λειτουργίας της σχολής, είτε σαν ιερατική σχολή, είτε σαν πανεπιστήμιο ανθρωπιστικών σπουδών που θα περιλαμβάνει και θεολογικές σπουδές. Ο Θανάσης είναι ήδη άρχον στο Πατριαρχείο, είναι ο Φικέλος, και έχουμε κάνει σημαντικά έργα στην πόλη. Καταρχάς στην Πρίγκιπο, έχουμε ανακαινήσει τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος είχε πάθει μεγάλες ζημιές από το σεισμό. Τη σχολή Γαλατά που ξέρετε, μια άλλη πάρα πολύ ωραία εκκλησία στα τα Τάβλα, που είναι εκπληκτικής ομορφιάς, από τις πιο ωραίες εκκλησίες που έχω δει και νομίζω ολοκληρώνεται τώρα που μιλάμε. Βέβαια υπάρχει το πρόγραμμα της σχολής της Χάλκης, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό έργο και για την Ορθοδοξία, αλλά και γενικότερα για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια περίπου από σήμερα και καλό θα ήταν να δοθεί μία χρήση ευρύτερη, δηλαδή να διδάσκονται εκεί όχι μόνο θρησκευτικά θέματα, αλλά και κοινωνικά θέματα, ιστορικά θέματα. Δηλαδή, να ανοίξει λίγο η χρήση του χώρου περισσότερο από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Αλλά δεν θα είναι και η δικιά μας, δεν θα είναι μόνο δικιά μας απόφαση αυτή. Αυτό θα είναι του Πατριαρχείου και όποιος είναι υπεύθυνος. Η ανιδιοτελής προσφορά στο κοινωνικό σύνολο μέσα από δράσεις που εξακτινίζονται από τον πολιτισμό, τη θρησκεία και την εκπαίδευση, ως την επιστημονική έρευνα, την υγεία και τον αθλητισμό, βρίσκεται στον πυρήνα του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου. Εμείς και σαν οικογένεια και εγώ προσωπικά έχουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία και τον πολιτισμό, για την παράδοσή μας.
Και το Ίδρυμά μας, εκτός από τους τομείς της αλληλεγγύης, όπως είναι η υγεία, αφιερώνει αρκετούς πόρους στον πολιτισμό, στον πολιτισμό της Ελλάδος. Διότι θεωρούμε, και όχι μόνο εγώ, θεωρούμε όλοι οι Έλληνες, ότι ο μεγάλος θησαυρός της Ελλάδος είναι ο πολιτισμός, η ιστορία της και τα μνημεία της. Και εκεί πάλι ούτε οι διεθνείς, ούτε οι ελληνικοί πόροι επαρκούν για να συντηρήσουν όλα αυτά τα μνημεία και καλείται και εκεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να δώσει και αυτή τους όποιους πόρους μπορεί. Η στόχευσή μας είναι να στηρίζουμε την κοινωνία σε όποιους τομείς έχει περισσότερο ανάγκη και βασικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ιστορία και πολιτισμός. Γι' αυτό στηρίζουμε πάρα πολύ ιστορικά μνημεία εκκλησιών ή όχι ή άλλου είδους μνημεία, όχι εκκλησιαστικά απαραίτητα. Στηρίζουμε την εκπαίδευση που θεωρούμε πολύ σημαντικό, δηλαδή τα Ελληνόπουλα να μορφώνονται. Και το χώρο της υγείας βέβαια που έχει πολλά προβλήματα γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Εντάξει, φτιάχνεις τα κτίρια, αλλά άμα δεν υπάρχουν νοσηλευτές, γιατροί, τι γίνεται στη συνέχεια. Εν τέτοια περιπτώσει προσπαθούμε να βοηθήσουμε όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη στην κοινωνία γενικότερα. Με κοινή πορεία μισού αιώνα ζωής, συνοδοιπόροι και στην κοινωνική προσφορά, ο Θανάσης και η Μαρίνα Μαρτίνου ακολουθούν διακριτικά το δρόμο των μεγάλων ευεργετών, αποτελώντας σπουδαίο παράδειγμα προς μίμηση. Μια ακόμη ψηφίδα της προσφοράς του στον πολιτισμό αποτελεί και το ολοκένουργιο πολιτιστικό κέντρο του Γαλατά στη λατρεμένη Κωνσταντινούπολη, για να μας θυμίζει, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στα εγγένειά του, την παρουσία και την πορεία της Ρωμιοσύνης στην πόλη των πόλεων.